Και μιας και είμαστε εδώ, θα πρέπει να σας πω ακόμα ότι έχει δημιουργηθεί ένα μείζον θέμα στο Δήμο Νάξου Χημικό Κυκλάδου, η οποία έχει να κάνει με την με τους υπαλλήλους του. Ήρθε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, οι προϊστάμενοι των τμήματων της Τεχνικής Υπηρεσίας, της Οικονομικής Υπηρεσίας, έχουν οριστεί από τον ίδιο το Δήμαρχο. Και όχι από την εκλογή όπως υπηρετάσουν οι νόμοι παλαιότερα, γιατί έτσι ήταν οι διαδικασίες και έτσι λειτουργούσε τότε το σύστημα, γιατί δεν υπήρχαν υπηρεσιακά συμβούλια συγκροτημένα ακόμα. Είχαν οριστεί, ήταν επιλογή, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που σήμερα υπηρετούν στις διευθύνσεις και στα τμήματα του Δημάρχου. Ήρθε όμως το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιτέλους και όρισε προϊσταμένους, νέους προϊσταμένους, άλλους προϊσταμένους, με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά του προσόντα. Με τους νόμους του ελληνικού κράτους που ορίζουν δηλαδή πώς ορίζονται οι προϊστάμενοι. Φυσικά έσπασε ο διάλογος στα πόδια του. Αλλά οι προϊστάμενοι οι οποίοι ορίστηκαν από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι διαφορετικοί από αυτούς που είχε ορίσει ο Δήμαρχος. Είχε λοιπόν την υποχρέωση, εκτός δημήνου από την κοινοποίηση της απόφασης, να έχει ορίσει και να έχει βάλει στη θέση τους τα νέα πρόσωπα που όριζε, που αποφάσισε το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Με διάφορα τερτύπια τρίτου τύπου, έως και σήμερα, δεν έχει τοποθετήσει τους συγκεκριμένους υπαλλήλους και όχι μονάχα αυτό, αλλά προσπαθεί, όπως αποδεικνύεται τουλάχιστον από όλα τα χαρτιά τα οποία έχουμε στα χέρια μας, προσπαθεί να ανατρέψει τη διαδικασία δημιουργώντας μια καινούργια. Φτάσαμε στο σημείο να μας λέει στους σταθμούς ή και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εγώ καταργώ, ακυρώνω την απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Με πότε ρωτήσαμε, με ποιο νόμο, με ποιες διατάξεις, ποιος σου δίνει το δικαίωμα αυτό. Σε αντίθεση με αυτό που ορίζει ο νόμος, ότι διώκεσαι και ποινικά αν δεν το κάνεις. Πειθαρχικά, εάν δεν το κάνεις. Ότι είναι υποχρεωμένος να το κάνει, η απάντηση ήταν απόλυτο μηδέν. Έτσι, για να διασφαλίσουμε το ότι στο Δήμο Νάξου και Μικραίου Κυκλάδου δεν μπορούν οι προσωπικές επιλογές του καθενός σε επίπεδο προϊσταμένων να μπαίνουν πάνω από την αντικειμενική και με βάση τον νόμο κρίση και τα κριτήρια που βάζουν το ίδιο το κράτος, που είναι η λειτουργία και τα μέτρα κρίσης των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Εμείς, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και είναι το πρώτο μέτρο που έχουμε κάνει, σαν παράταξη, και εγώ προσωπικά σαν άτομο, έχω προσφύγει στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεκτών Δημόσιας Διοίκησης και ζητάω να παρέμβει άμεσα στη διαδικασία. Έχει κατατεθεί αναφορά εκ μέρους μου στο συγκεκριμένο όργανο της πολιτείας, την ανεξάρτητη αρχή η οποία υπάρχει, Σώμα Επιθεωρητών Ελεκτών Δημόσιας Διοίκησης, και ελπίζω ότι, θέλω να ελπίσω μάλλον, ότι ήδη έχει κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Στο ενδιάμεσο, φίλες και φίλοι, και κάνω τον απολογισμό αυτινών που κάναμε εμείς, θελήσαμε να έχουμε τα στοιχεία για να τεκμηριώσουμε πράγματα τα οποία θέλαμε και εμείς να τεκμηριώσουμε, να κάνουμε τη δουλειά μας, τον έλεγχο. Αυτό είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης. Στο Δήμο Νάξου και Μικρό Κυκλάδου. Όταν ζητάμε στοιχεία από το Δήμο, μάλλον έρχεται ο ίδιος ο νομοθέτης, ο οποίος δίνει το δικαίωμα στο Δημοτικό Σύμβουλο, στον οποιοδήποτε Δημοτικό Σύμβουλο, να ζητήσει και να παραλάβει από το Δήμο το οποιοδήποτε έγγραφο θελήσει ανά πάσα ώρα και στιγμή να το παραλάβει. Εντός μήνος, ορίζει ο νόμος, πρέπει να έχει χορηγηθεί στον ετούτα Δημοτικό Σύμβουλο το οποιοδήποτε έγγραφο ετηθεί από το Δήμο. Θυμόμαστε όλη την ιστορία προεκλογικά. Εγώ δεν είμαι Δημοτικό Σύμβουλο τότε. Αλλά μέσω του πρώην Δημάρχου του Νίκου του Μαράκη και ο Γιώργης ο Καραμανής εδώ και θυμάται καλά την ιστορία, επειδή είχαμε τις πληροφορίες μας για μεταδημοτεύσεις, ξέρετε την ιστορία,
το πώς και τι γίνανε προεκλογικά και για εκλογικούς λόγους, είχαμε ζητήσει τους εκλογικούς καταλόγους τότε και τις μεταδημοτεύσεις οι οποίες είχαν γίνει και παρά την παρέλευση τριμήνου δεν μας είχαν δοθεί. Και αναγκαστήκαμε να πάμε τότε στο γραφείο του Δημάρχου με εισαγγελική εντολή. Αναγκαστήκαμε για το αυτονόητο αυτό που λέγει ο νόμος, ότι ο κάθε δημοτικός υπάλληλος, σύμβουλος έχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνώση για τα χαρτιά. Αναγκαστήκαμε λοιπόν να πάμε εκεί και μέσω εισαγγελέα, με εντολή του εισαγγελέα, να μας δοθούν, προσέξτε, κάποια από τα στοιχεία, όχι όλα τα στοιχεία που είχαμε συζητήσει τότε, τα αναλυτικά. Δεν θέλαμε να δώσουμε τότε περισσότερη έκταση στο γεγονός για τον εξής απλό λόγο, ότι κάποια στιγμή έπρεπε να τα βάλουμε με απλούς πολίτες, γιατί αυτοί δεν την πληρώνουν και όχι κάποιοι άλλοι, που ήταν οι πραγματικοί υπεύθυνοι, γιατί αυτές οι μεταδημοτεύσεις γινόταν με μια υπεύθυνη δήλωση του καθενός. Και ο δικαστής αύριο θα έπρεπε να στραφεί κατά αυτινού που είχε υπογράψει την υπεύθυνη δήλωση και όχι κατά του ηθικού αυτού που, ο οποίος ήταν αυτός που τον είχε οδηγήσει. Κρύβοντάς τις συνέπειες του νόμου να υποβάλει μια ψευδή υπεύθυνη δήλωση. Και το αφήσαμε εκεί το θέμα για να μην στραφούμε εναντίον στον κόσμο ο οποίος δεν έφταιγε στην ουσία τίποτα. Συνεχίσαμε όμως από τη στιγμή που και εμείς γίναμε μέρος αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου, να ζητάμε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μας δόθηκαν ποτέ. Θέλαμε να κάνουμε τη δουλειά μας, δηλαδή τον έλεγχο ο οποίος επιβάλλεται σε αυτές τις περιπτώσεις, και δεν μας δόθηκε ποτέ το παραμικρό. Έχουμε υποβάλει 10 αιτήσεις πληροφοριών στο Δήμο Νάξου και Μητροπολιτάδο και δεν έχουμε πάρει στα χέρια μας ένα χαρτί. Ένα χαρτί από αυτά που ζητάμε. Μόνο μία φορά από τις 9 μας κάλεσε ένας αντιδήμαρχος, μας λέει εδώ είναι τα χαρτιά και όχι όλα όσα είχαμε ζητήσει, ρίξτε μια ματιά αν θέλετε, αλλά χαρτί δεν παίρνετε από εδώ. Έχουμε ζητήσει λοιπόν, ενδεικτικά θα αναφέρω 2-3 τα οποία θα τα θεωρώ αρκετά σημαντικά. Έχουμε ζητήσει, το πρώτο έγγραφο το οποίο κάναμε και ζητήσαμε ήταν όλο τον φάκελο, γιατί κατά τη γνώμη μας ήταν ένα από τα σοβαρότερα θέματα τα οποία έπρεπε να διερευνήσουμε εμείς σαν δημοτική σύμβουλοι. Έχουμε ζητήσει εδώ και 1,5 χρόνο όλο τον φάκελο με τις συμμετοστρώσεις οι οποίες είχαν γίνει προεκλογικά. Για να δούμε αν έγιναν σύνομα ή όχι. Είχαμε δικαίωμα μέσα σε ένα μήνα για το συγκεκριμένο φάκελο, επανήλθαμε μέσω Δημοτικού Συμβουλίου, και επανήλθαμε και γραπτός δεύτερη φορά. Και υπενθυμίζουμε το έτοιμά μας. Μέχρι τα σήμερα, δηλαδή ένα χρόνο και, ο συγκεκριμένος φάκελος δεν έχει δοθεί. Και ο συγκεκριμένος φάκελος, ο ένας μας παραπέμπει στον άλλον. Όταν το βάλαμε σαν ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, μας έλεγε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και τον έτσι εμάς, οι υπάλληλοι το έχουν το χαρτί. Να απευθυνθείτε και να πάρει και η γύση του υπαλλήλου. Εμείς το πήραμε, το δώσαμε στους υπαλλήλους. Χθες το βράδυ, παρουσία και τρίτο, ρώταγα τον υπεύθυνο υπάλληλο στη συγκεκριμένη αίτηση, συγκεκριμένο διευθυντή. Και μου λέει, εγώ δεν έχω τέτοιο χαρτί, γιατί δεν το έχω μιλήσει. Ποιος λέει ψέματα. Θέλω να αναφερθώ ενδεικτικά σε αυτό. Θέλω να αναφερθώ επίσης εννέα πρώτου του 15 υποβλήθηκε η συγκεκριμένη αίτηση, την έχω μπροστά μου, με την οποία ζητάμε το φάκελο ολόκληρο. Και αυτές μπορώ να σας στείλω όλες τις αιτήσεις τις οποίες έχουμε κάνει. Ιδιαίτερα θέλω να αναφερθώ, μιας και ήταν και, γιατί μιλάγαμε την Αυγοκυλιώτισσα, πριν
στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο και για την Κόρνο και ποιο νοιάζεται για του κορονοϊδιάτε και έχουν ξεσηκώσει του κορονοϊδιάτε για να καλύψουν άλλου είδου παρανομίε όπω ήδη παραδέχτηκαν. Αλλά στο ερώτημα που του κάναμε, γιατί δεν έχουν πιστωθεί οι λογαριασμοί τη κορώνου, οι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματο, γιατί δεν έχει κάνει τίποτα ο Δήμο ω όφιλε να κάνει. Για να γλιτώνει ο κόσμο γιατί λόγω των ανεμογεννητριών και τη Ειδική Σύμβαση σχεδόν δεν έπρεπε να πληρώνει ρεύμα κανένα κορονοϊδιάτη. Και γιατί δεν το έχει κυνηγήσει την εταιρεία τη συγκεκριμένη ο Δήμο για την ελάφρυνση των τιμολογίων του συγκεκριμένου κοριού που τρώει στη μάπα τη ανεμογεννήτρια, δεν έχει ενδιαφερθεί και δεν έχει κινηθεί κανένα μέχρι σήμερα. Και δεν μα δίνουν καμία μα καμία απάντηση στο συγκεκριμένο που είναι τα ζητήματα ουσία. Φυσικά και δεν θα μας δίνανε κανένα έγγραφο, αν και ζητήσαμε ολόκληρο το φάκελο για το χτίσμα της Απειράθου, παρότι τον ζητήσαμε το φάκελο ολόκληρο, που αναφέρθηκα προηγούμενα όταν έλεγα για την προσφυγή η οποία έχει υποβληθεί. Εγώ θεωρώ επίσης πολύ πολύ σημαντικό, γιατί με μια τρισέλιδη σχεδόν αίτησή μας προς το Δήμο, και εκεί είναι από τα κεντρικά ζητήματα ουσίας, ζητήσαμε να μας πούνε από το Δήμο εάν έχει ξεκινήσει έστω και η παραμικρή διαδικασία για την εκ νόμου προβλεπόμενη κατάρτιση του πενταετίους επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου. Όταν, θα σας πω τι είναι αυτό, όταν το έβαλα στο Δημοτικό Συμβούλιο του, γιατί δεν μου δίνει την απάντηση, γιατί να θυμάμαι του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν άντε πάλι. Τι είναι αυτό. Έχει έρθει λοιπόν ο νομοθέτης, έχει ορίσει σαφείς ημερομηνίες, οι οποίες λέει ο κάθε Δήμος έχει την υποχρέωση να καταρτήσει επιχειρησιακό, πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, στην ουσία να πει ποιο είναι το πλάνο του και πού πρέπει να εντάσσονται οι δράσεις σε τεχνικό τουλάχιστον επίπεδο, αλλά και σε παραγωγικό επίπεδο από την άλλη μεριά, για τα επόμενα 5 χρόνια. Για ποιο λόγο? Πρώτο, γιατί ο κάθε τόπος χρειάζεται ένα σχέδιο. Χρειάζεται ένα πλάνο πάνω στο οποίο θα λειτουργήσει η Δημοτική Αρχή. Πρέπει να κάνει αυτό που λέμε προγραμματισμό, δημοκρατικό προγραμματισμό. Να πει δηλαδή πού θέλει να οδηγήσει τον τόπο. Και τον υποχρεώνει ο νομοθέτης να το φτιάξει αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαβούλευση και να το έχει έτοιμο, να το έχει παραδώσει. Να το έχει υποβάλει για να ξέρει και ο πολίτης, αλλά πρωτίστως να προγραμματίζει ο ίδιος ο Δήμος τις ενέργειές του, τους προϋπολογισμούς του, τα τεχνικά του έργα πάνω σε αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα της πενταετίας, για να μπορούμε να πούμε την επόμενη μέρα ότι έχουμε κατακτήσει, έχουμε ανέβει ένα σκαλοπάτι, δύο σκαλοπάτια, τρία σκαλοπάτια. Προσπαθεί δηλαδή να τον υποχρεώσει τον κάθε Δήμο ο νομοθέτης να βάλει πλάνο πενταετίας και να εντάξει τον προϋπολογισμό, τα τεχνικά του έργα, τη δράση του μέσα σε αυτό το πλάνο. Και κάθε χρόνο να έρχεται και να δίνει αναφορά για αυτό το πλάνο και κατά πόσο τηρήθηκε ή όχι. Προσέξτε, δεν είναι προαιρετικό, είναι υποχρεωτικό. Παρακολουθώ μέσα από το διάβγειο αλλά και άλλες διαδικασίες. Το Υπουργείο σου το λοιπόν το έχει αυτό, είναι υποχρεωτικό. Βέβαια, είναι βάσει το κάνει κράτη, κύριε Πρόεδρε. Και γιατί δεν παρεμβαίνουν οι αρμόδιοι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ερώτημα. Από ποιοι αρμόδιοι, η αποκεντρωμένη διοίκηση εκείνων. Κυρία Μπράουν. Παρακολουθώ την διαδικασία σε άλλους Δήμους. Βλέπω τις επιτροπές διαβούλευσης, οι οποίες ανακοινώνουν στην κυριολεξία και μέσα από το διαδίκτυο του πού έχουν φτάσει και πώς έχουν προχωρήσει. Υπάρχουν Δήμοι οι οποίοι έχουν τελειώσει και το έχουν υποβάλει και έχει ψηφιστεί. Είναι συνήθως προϊόν κοινή συνισταμένη των πολιτικών δυνάμεων των κοινωνικών ομάδων κάθε περιοχής και χαίρεσαι να βλέπεις Δήμους οι οποίοι έχουν ένα μπούσουλα. Ένα μπούσουλα που είναι υποχρεωμένοι να τον έχουν με βάση τον νόμο. Η αντίδραση του δικού μας Δήμου στη συγκεκριμένη επιστολή ήταν ένα άντε πάλι του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν πέρα από την επιστολή το έβαλα και σαν θέμα, σαν ερώτημα, στο αν έχετε σκοπό είτε να μου απαντήσετε ή εν πάση περιπτώσει να ξεκινήσει τη διαδικασία στο Δήμο να ψηφίσει. Αλλά πώς θα ξεκινήσει, φίλες και φίλοι, όταν θα πρέπει μετά να διατεθούν κονδύλια,
με βάση το συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα και να μην δοθούν σε, σε ηλεκτροδοτήσεις. Πώς θα ψηφίσεις και θα φέρεις κάτι το οποίο είσαι υποχρεωμένος μετά να τηρείς, να βάζεις τους προϋπολογισμούς σου, τα τεχνικά σου προγράμματα, να λειτουργούν με βάση το επιχειρησιακό πρόγραμμα που εσύ ο ίδιος έχεις προτείνει και έχεις ψηφίσει εν τέλει και είναι και προϊόν συνένεσης της κοινωνίας. Πώς θα εξυπηρετήσεις μετά το μικρό συμφέρον του καθενός. Έχουμε ζητήσει απλά πράγματα. Απλά πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη να μας γνωστοποιήσουν μέλη παραλαβής, τα μέλη των επιτροπών παραλαβής κάποιων έργων. Έχουμε και εμείς τους δικούς μας λόγους, δικαιούμαστε να τους έχουμε, για να ξέρουμε ποιοι παραλαμβάνουν, τι παραλαμβάνουν και πώς παραλαμβάνουν. Ούτε καν τα ονόματα των επιτροπών παραλαβής, των ομάδων παραλαβής κάποιων έργων, ακόμα και αυτά αρνούνται να μας τα χορηγήσουν. Ακόμα και αυτά αρνούνται να μας τα χορηγήσουν. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά έτσι δεν μπορούμε να πάμε. Είχαμε, θα το ξαναπώ και εδώ θα σταματήσω να δεχτώ τις δικές σας ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Όλη την καλή διάθεση να συνεργαστούμε, έστω και αν είχαμε χάσει με τον τρόπο που χάσαμε τις εκλογές, για το καλό του νησιού, γιατί για μας αυτό είναι το πρωτεύον. Και γι' αυτό δουλεύουμε. Θέλαμε με τη θετική μας ενέργεια ή τις θετικές μας προτάσεις και σε ένα επίπεδο δημοκρατικού διαλόγου να συμβάλλουμε στην επόμενη μέρα του νησιού. Σε ένα επίπεδο συνεννόησης. Και όταν υπήρξε έστω και μία φορά πρόσκληση από τη Δημοτική Αρχή, όχι από τον Δήμαρχο, από αρμόδια αντιδήμαρχο, να πάμε να δούμε το θέμα που είχε δημιουργηθεί με το παρακαταθήκον και δανείων και το συγκεκριμένο χρέος, όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης σταθήκανε στο ύψος των περιστάσεων, πήγανε στην Αθήνα, συμμετείχανε στην κοινή σύσκεψη που έγινε από το Δήμο Νάξου και Μικρό Κυκλάδων και το Διοικητικό Συμβούλιο. Ήταν η πρώτη φορά που βάλαμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση, γιατί καταλάβαμε το τι ακριβώς είχε συμβεί και ποιες ήταν οι απαιτήσεις. Ήταν η φορά που προσπαθούσαμε να δώσουμε και μια λύση κοινή συνενέση, την αποφασίζαμε, αλλά σε κάποιους από την πλειοψηφία εκ των υστέρων, και δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί τελικά, δεν της αρέσει. Εμείς λοιπόν όταν κληθήκαμε, δώσαμε τις εξετάσεις με τον καλύτερο τρόπο. Δείξαμε ότι δεν θέλουμε να εκθέσουμε κάποιους. Να τους βάλουμε αύριο στον τοίχο και να τους πούμε κάνατε λάθος στον τρόπο που χειριστήκατε το θέμα. Ελάτε εδώ να κάτσουμε κάτω, να το συζητήσουμε όλοι μαζί, να βρούμε την καλύτερη φόρμα, να την παλέψουμε και να τη χρεωθούμε και από την κοινή γνώμη όλοι μαζί. Μπορεί ακόμα και να κάνουμε λάθος. Αλλά αυτό το λάθος το έχουμε κάνει όλοι μαζί. Δεν το έχετε κάνει μόνοι σας εσείς ή μόνοι μας εμείς. Όλοι μαζί. Θα πάρουμε το βάρος της οποιαδήποτε απόφαση, θα το πάρουμε όλοι μαζί. Δεν βγάλαμε την ευθύνη πίσω από την πλάτη μας. Το φορτίο που δεν μας αναλογούσε, εμείς δεχτήκαμε να το φορτωθούμε. Ήταν η μία και η μοναδική φορά και που έφερε αποτελέσματα. Πραγματικά αποτελέσματα, τουλάχιστον να ξέρουμε τι μας συμβαίνει, τι μας συμβαίνει και πώς πρέπει να πάμε. Και αποδείξαμε λοιπόν ότι είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε σε μια διαφορετική μέρα για το νησί και τον τόπο. Δυστυχώς, έχουμε μια δημοτική αρχή η οποία υπό το φόβο του εάν τελικά καταφέρουμε κάτι να πετύχουμε, να μην το μοιραστούμε με άλλους, αλλά και από την άλλη μεριά να αφήσει την αντιπολίτευση έξω εντελώς από τα όσα διαδραματίζονται εντός του Δημαρχιακού Μεγάρου, έξω εντελώς, να μην μπορεί να παρέμει κανείς απ' έξω ούτε στο επίπεδο της ενημέρωσης, έχουμε μια τέτοια δημοτική αρχή. Δυστυχώς έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Με τέτοιους όρους.
όταν αρνούνται να δώσουν και το παραμικρό έγγραφο ως έχει υποχρέωση με βάση την νομοθεσία. Θα φταίω εγώ, εάν τη Δευτέρα το πρωί πάρω τα 10 έγγραφα, τα συγκεκριμένα, φίλες και φίλοι, και πάω στον εισαγγελέα και ζητήσω εισαγγελική παρέμβαση. Θα είναι κακός ο μαϊτός η παράταξή του, η σύμβουλή του. Εάν μου δείξω αυτά τα 10 χαρτιά τη Δευτέρα το πρωί και πάω στον εισαγγελέα ή υποβάλλω μια μήνυση για παράβαση καθήκοντος. Γιατί δεν εφαρμόζουμε διαδικασίες οι οποίες είναι ανοιχτές στον κάθε πολίτη, ακόμη και ο κάθε πολίτης εφόσον έχει νομοσυμφέρον και δικαίωμα να πάει να ζητήσει χαρτιά που τον αφορούν αυτό το δίκτυο. Και αρνούνται ένα τέτοιο δικαίωμα από τον εκλεγμένο αντιπρόσωπο του λαού, από τον κάθε εκλεγμένο αντιπρόσωπο του κόσμου. Και όταν υπάρχουν σαφείς νομοθετικές πρωτοβουλίες σε αυτό το θέμα, θα φταίει ο Μαϊτός ή ο Σέργης ή ο Αξιόπουλος ή ο Μαράκης, εάν εναντίον της οποιαδήποτε απόφαση που λαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο, που λαμβάνεται με αυτόν τον προσφύγει στην οποιαδήποτε αρχή. Στην οποιαδήποτε αρχή. Για τη διεκδίκηση του νομίμου και της νομιμότητας του νομίμου. Και εν τέλει η νομιμότητα τι είναι? Η εξυπηρέτηση των συμφερόντων του πολίτη. Των πολλών. Όχι των λίγων. Των πολλών. Όχι των λίγων. Καλώς ή κακώς η πατρίδα μας, και δεν συμφωνεί είτε διαφωνεί κανένας, και ο νομοθέτης της έχει καθιερώσει νόμους. Οι νόμοι είναι κοινή συνισταμένη του δημοσίου συμφέροντος. Όταν κάποιος τους παρεμβαίνει, δρά εναντίον του πολίτη. Θα είναι κακός ο κάθε δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος θα επιλέξει να ασκήσει εν ονόματι του κόσμου, εν ονόματι της κοινωνίας, τα συμφέροντά του και το συμφέρον του Δήμου. Ευθαυσόν λοιπόν εμείς θέλουμε να το πούμε. Από και κάτι τι... Και εμείς όταν πρωτοπήκαμε στο Δήμο, οι περισσότεροι τουλάχιστον από αυτοί που εκλεγήκαμε στα δημοτικά δεν είχαν και καμιά ιδιαίτερη εμπειρία ευθύς εξ αρχής να βγαίνουν να πάρουν τα θέματα από την πρώτη στιγμή ή να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει μέσα σε αυτόν τον χώρο. Δεν είχαμε αντίστοιχη εμπειρία. Δεν εξελέγησαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είχαν στο παρελθόν διατελέσει σε τέτοιου είδους θέση. Οπότε μπήκαμε κι εμείς, πώς είναι τα πρωτάκια που λέμε. Δεν αργήσαμε όμως. Και αυτό ίσως υπήρχαν και κάποιες καθυστερήσεις στην αρχή, από τη μεριά τη δικιά μας. Δεν αρχίσαμε όμως από αυτό το θέμα. Και μπήκαμε βία στο θέμα. Και από τη στιγμή που μπήκαμε, που εγώ το ερωτηθώ περίπου στις αρχές του 2015, δηλαδή κάποιους μήνες μετά, 3-4 μήνες μετά, κτλ., ασκήσαμε μάλλον όλα τα ένδυκα μέσα και τα μέσα που μας έδινε ο νόμος. Είτε με δημόσιες παρεμβάσεις μέσα από τα δελτία τύπου, είτε με το να θέλουμε να ψάξουμε συγκεκριμένες υποθέσεις και αναφέρομαι τις αιτήσεις τις οποίες σας έλεγα και προηγούμενα ότι καταθέσαμε, είτε μέσα από την κατάθεση των προσφυγών, δεν είναι μικρό πράγμα καταθέσει την προσφυγή, για τη συγγραφή της και μόνο, ξέρουν εδώ οι άνθρωποι που έχουν ξεκινήσει στην εξουσία, ότι και ειδικές γνώσεις πρέπει να έχεις και ιδιαίτερο τρόπο γραφής και μια αργό συγκεκριμένη, η οποία χρησιμοποιείται σε αυτές τις περιπτώσεις και μνημονολογία η οποία θα πρέπει να έχεις μελετήσει ή να ψάξεις να βρεις τι υπάρχει και που δεν υπάρχει, για να μπορέσεις να στηρίξεις πραγματικά το έγκλημά σου. Δεν είναι μια απλή υπόθεση. Ξεκινήσαμε λοιπόν και στα τρία επίπεδα τα οποία είχαμε και φυσικά μέσα από την παρουσία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, η παράταξή μας ήταν σε όλα τα έκτακτα και τα τακτικά συμβούλια τα οποία γίνανε στη διάρκεια από την αρχή της συνδυασμότητας μέχρι τα τώρα. Εγώ προσωπικά, γιατί απεκλείστη για λόγους καιρούς, απουσίασα από το Σεπτέμβρη του 2014 έως και σήμερα και μόνο και για λόγους αποκλεισμού από τον καιρό σε ένα συμβούλιο. Στα υπόλοιπα όλα είμαι εδώ, σε ένα τακτικό συμβούλιο. Σε όλα τα υπόλοιπα ήμουν παρόν. Προσπαθήσαμε λοιπόν σε όλα τα επίπεδα τα οποία είχαμε, είτε της δημοσιότητας, είτε της αναζήτησης εγγράφων, είτε
απευθυνόμενοι στα ελεκτικά όργανα του κράτους, αλλά και μέσα από τις παρεμβάσεις μας, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, και πολλοί είστε μάρτυρες ότι δώσαμε εκεί μέσα μάχη σε ματηρές. Εχθές θα μπορούσε να ήταν τίτλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης «Χύθη και αίμα» μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Συμβολικά εικόνα. Μην παρεξηγεί το κιόλας. Έτσι, μάχες επιμαχών μέσα για να κερδίσουμε τι, το αυτονόητο, να επικρατήσει το αυτονόητο. Και όμως, τζάμπα πήγε το αίμα. Όταν έχεις τέτοιες δημοτικές αρχές που έχουν τέτοιου είδους επίπεδο σκέψης, δράσης και στόχευσης, τζάμπα γίνεται το αίμα. Εμείς όμως, και με αυτό θέλω να κλείσω, δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Ίσως και με όπλο την εμπειρία που αυτόν τον χρόνο αποκτήσαμε πλέον και σαν πρόσωπα, αλλά και απευθυνόμενοι στο ανώτατο δυνατόν συμβούλιο επίπεδο που μας δίνει ο νόμος τη δυνατότητα να προσφύγουμε, είτε αυτό ονομάζεται αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου, είτε επιτροπή του άρθρου 152, είτε ακόμα διοικητικά και ποινικά δικαστήρια, εμείς θα εξασκήσουμε και με περισσότερη ένταση την υποχρέωσή μας και το δικαίωμά μας, με πολύ μεγαλύτερη ένταση και μπορώ να πω από πλεονεκτικότερη θέση για πολλούς λόγους πλέον σε σχέση με το χθες. Θέλω επίσης, απέναντι σε ένα κλίμα εκφοβισμού, το οποίο πάει να καλλιεργηθεί στην τοπική κοινωνία, από τον απλό πολίτη μέχρι τον υπάλληλο, ένα νόμο της σιωπής ο οποίος προσπαθούν να επιβάλλουν, εκφοβισμού και σιωπής, να πούμε στους πολίτες ότι εμείς είμαστε εδώ και να απευθυνθούν και να ζητήσουν τη βοήθειά μας σε οτιδήποτε θέλουν. Εμείς θα είμαστε σε κάθε δίκαιο αίτημα, δίκαιο αίτημα συμπαραστάσεως. Μη μας ζητήσουν άλλα πράγματα που ζητάνε από αυτούς. Στο δίκαιο αίτημα κάθε ομάδας πολιτών ή και προσωπικά του κάθε πολίτη, εμείς θα είμαστε παρόντες. Να μην φοβηθούν. Αυτό το πράγμα που έχει δημιουργηθεί στην άξονα τα τελευταία χρόνια πρέπει να σπάσει, πρέπει να αλλάξει, πρέπει να αλλάξουμε και εμείς και οι πολίτες σε σχέση με το χθες. Έχουμε την υποχρέωση να δούμε το μέλλον του νησιού μας μέσα από το πρίσμα της συνεργασίας, της διαφάνειας. Έχουμε την αναγκαιότητα σαν κοινωνία να δούμε το μέλλον των παιδιών μας μέσα από την ανάπτυξη, την ορθολογική ανάπτυξη του τόπου μας. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Και αυτό το θέλουμε στη συνεργασία της κοινωνίας και θέλω να κάνω έκκληση στην κοινωνία να συνεργαστεί. Να συνεργαστεί. Να μην φοβηθεί, να μην σταθεί στο μικροσυμφέρον του κάθε ενός και να προχωρήσει μπροστά, ούτως ώστε οποιασδήποτε λύσεις έρθουν στο μέλλον να αφορούν όλο το νησί και όχι τους λίγους, όπως γίνεται μέχρι τα σήμερα. Εμείς αυτή την προσπάθεια, τη δική μας από τη δική μας πλευρά, αλλά και της κοινωνίας από την άλλη, εμείς θα τη στηρίξουμε με κάθε δύναμη και με όλες μας τις δυνάμεις και με όλο μας το θέλω. Γιατί δεν είναι υποχρέωσή μας, είναι και δικό μας θέλω. Γι' αυτό κατεβήκαμε στις εκλογές. Με αυτές τις αρχές και με αυτά τα θέλω κατεβήκαμε στις εκλογές. Και επειδή τα υπερβάλαμε, τα υπερτονίσαμε ίσως να τις χάσαμε κιόλας.